Μία ημέρα μουσικής. Α, Dilly Dale. Ζωντανεύει με τη μουσική. Σε ποιον από εμάς δεν αρέσει μία ωραία μελωδία? Είτε είναι μία παλιμπαλάντα ή ένα χορευτικό hip-hop τραγούδι. Είναι η μουσική που μας ενώνει όλους. Ή μας στέλνει τρέχοντας προς την έξοδο. Αυτό ήταν φανταστικό, κύριε Δυνατέ! Χάρη σε σένα, κυρία Εξυπηρετική! Είσαι φοβερή δασκάλα τούμπας! Δώσε μου μία τούμπα και είμαι τρεις ευτυχισμένη! Αυτό ήταν για σήμερα, την άλλη εβδομάδα πάλι! Να πάρει! Καλημέρα, κυρία Εξυπηρετική! Καλημέρα, κύριε Χοροπηδούλη! Για να δούμε πώς θα πας! Φοβάμαι ότι πρέπει να σε σταματήσω εδώ! Πρέπει να είναι το χειρότερο παίξιμο τούμπας που έχω ακούσει ποτέ μου! Δεν έχεις κάνει καθόλου εξάσκηση! Μα εγώ... Μη δικαιολογείσαι! Ας δοκιμάσουμε ξανά! Αυτή τη φορά προσπάθησε λίγο περισσότερο! Αυτό ήταν πολύ καλύτερο! Δεν είναι τυχαίο που είμαι η πιο δημοφιλής δασκάλα τούμπας! Φύγαμε! Μπορείς να χαμηλώσεις, κύριε Φασαρή, αυτό θα πω. Χαμηλώσε τη φωνή σου. Μπορείς να κάνεις πιο σιγά, κύριε ήσυχε. Κάνω εξάσκηση. Θα πρέπει να μετακομίσω. Κυρία Τρομαγμένε, θα κάνεις εξάσκηση μαζί μας σήμερα! Αυτός ο κύριος χρειάζεται καργάλιμα! Εντάξει, ορχήστρα, να σας ακούσω να κουρδίζετε τα όργανά σας. Mm.
Σταμάτα, κυρία Τακτούλα! Πρέπει να κουρδίσω κι εγώ, κυρία Γενή! Όλοι ξέρουν ότι τα κύμβαλα δεν κουρδίζονται! Και εκτός αυτού, χαλάς την καταπληκτική τεχνική μου στην τούμπα! Καταπληκτική τεχνική και αηδίες! Φοβάμαι ότι κάποιος είναι εκτός ρυθμού. Μην κοιτάτε εμένα, κύριε Παράξενε. Είναι τα κύμβαλα. Κύριε Αγενή, όλοι ξέρουν ότι τα κύμβαλα δεν κουρδίζονται. Πάμε ξανά. Βλέπεις, μερικές φορές δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ο κύριος Χαρούμενος. Και εγώ είμαι η κυρία Γελαστούλα. Καλώς ήρθατε στο παιχνίδι όπου θα σας ρωτήσουμε τι γνωρίζετε για τη μουσική. Ας παίξουμε το παιχνίδι. Έτοιμοι οι διαγωνιζόμενοι? Ναι, έτοιμοι. Όσο ποτέ άλλοτε. Πανέτοιμοι. Και να η πρώτη μας ερώτηση. Ποιο από αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι μουσικό όργανο? Η τρομπέτα. Κύριε Ξεμυαλισμένε. Τι? Η απάντησή σας. Σε τι? Ποιο από αυτά δεν είναι μουσικό όργανο? Η πίκλα δεν είναι μουσικό όργανο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει καμία πίκλα στον πίνακα. Η μαϊμού. Αυτό είναι σωστό. Άλλη μια ερώτηση για 10 βαθμούς με λίγη βοήθεια από την κυρία Γελαστούλα. Τι όργανο παίζει η κυρία Γελαστούλα? Ένα όργανο που κάνει ding-dong. Κάποιος είναι στην πόρτα. Πάω εγώ. Όχι, όχι, λυπάμαι. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Ξεκινάει από ξύ. Ένα ξυλόφωνο. Αυτός ο υπέροχος ήχος σημαίνει ότι ο κύριος Κατσούφης κέρδισε μια έξτρα ερώτηση. Μια σωστή απάντηση και θα είσαι ο νικητής. Τυχερός είμαι. Λοιπόν, βρείτε το τραγούδι που θα παίξει για μας η κυρία Αγγελαστούλα. Σίγουρα είναι ο εθνικός μας ύμνος. Θα απαντήσει κανείς τελικά. Λυπάμαι, τελείωσε ο χρόνος. Είναι το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Είσαι εσύ εδώ! Έπρεπε να είσαι σπίτι και να πλένεις τις μπανάνες! Λοιπόν, αυτός ήταν ο χρόνος που είχαμε για σήμερα. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα όπου θα σας ρωτήσουμε τι γνωρίζετε για τη μουσική! Συγγνώμη, συνήθως η μαϊμού έχει πολύ καλούς τρόπους. Εδώ τελειώνει άλλη μια μέρα μουσικής για τους μικρούς κυρίους. Είναι η μουσική που ενώνει τους ανθρώπους. Εκτός φυσικά κι αν ο κύριος Φασαρίας παίζει μόνος του στα τραμς.